την Ελλάδα ζούμε τη σιδηροδρομική τραγωδία των Ντεμπών, bon, προδιαγεγραμμένο έγκλημα με 57 νεκρού. Εκατοντάδε χιλιάδε λαού και νεολαία απαιτούν να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα, να τιμωρηθούν οι πραγματικοί ένοχοι. Δεν ήταν ανθρώπινο λάθο, ούτε κακιά στιγμή. Ήταν αποτέλεσμα τη ευρωενωσιακή στρατηγική απελευθέρωση των μεταφορών, του τεμαχισμού και τη παράδοσή του σε μονοπωλιακού ομίλου, με μειωμένο προσωπικό, χωρί ασφάλεια δικτύου. Αυτή η στρατηγική Κώστησε 640 θύματα μόνο το 2021 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου μόλι 13% του δικτύου καλύπτεται από συστήματα τηλεδιοίκηση. Σύμφωνα με έκθεση του Κοινοβουλίου που το ΚΚΕ καταψήφισε, προκλητικά δικαιολογούνται οι όμιλοι για τη μη εφαρμογή συστημάτων ασφαλεία, εάν αυτό βλάπτει την κερδοφορία του. Το Ευρωκοινοβούλιο που απέρριψε συζήτηση στην Ολομέλεια για τα ΤΕΜΠΗ. Αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν πραγματογνώμονα τα ελληνικά αστικά κόμματα που κυβερνούν υλοποιώντα την επικίνδυνη στρατηγική τη. Το δίλημα για την εργατική τάξη και τα παιδιά τη είναι νέα θύματα και απώλειες για το κέρδος ή οργανωμένη πάλι για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Η απάντηση δίνεται με νέα απεργία 16 Μάρτη για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα.